Καλησπέρα σε όλους. Χαιρετίζουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο των Ικαριωτών Πετρούπολης τη σημερινή συσκέψη και ευχαριστούμε για το κάλεσμα το ΚΚΕ. Ως νεοσύστατος συλλόγος που είμαστε, θέλουμε να συνεισφέρουμε και εμείς με τους προβληματισμούς μας όπως αυτοί προέκυψαν μέσα από τη δράση και την λειτουργία μας. Όπως κάθε εθνοτοπικό συλλόγος, έτσι και εμείς, θέλουμε να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε από γενιά σε γενιά λαογραφικά στοιχεία του τόπου, παραδόσεις και έθιμα και γενικότερα να ξανασφίξουμε τους δεσμούς των Ικαριωτών που βρίσκονται στην πόλη και όχι μόνο. Από τη σύγχρονη ιστορία της Ικαρίας, οι Ικαριώτες με το λιτοδίαιτο και φτωχικό τρόπο ζωής τους έχουν δείξει την αλληλεγγύη μεταξύ τους, τη συλλογικότητα. Και ό,τι έχουν καταφέρει στο νησί είναι αποτέλεσμα της κοινής συλλογικής προσπάθειας από τα δικά τους μέσα, χωρίς ιδιαίτερη οικονομική ενίσχυση του κράτους. Εμείς που δραστηριοποιούμαστε στο Σύλλογο, συνεχίζουμε με αυτές τις αρχές. Έτσι θέλουμε να δουλεύουμε και να συνεισφέρουμε. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο είναι κατά βάση νεαρό στην ηλικία του. Η όρεξη και το μεράκι είναι βασικοί παράγοντες που κρατάνε το Σύλλογο ζωντανό. Όμως αυτά από μόνα τους δεν είναι αρκετά. Τα τελευταία τρία χρόνια που υπάρχουν αυτοτελώς, οι εξελίξεις είναι κατηγιστικές για τον τόπο μας. Κορονοϊός, ακρίβεια, υπερελιστικός πόλεμος. Ο κορονοϊός, ιδιαίτερα, είχε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, στην ψυχολογία και συνολικά στη ζωή μας. Και συνέβαλε αρνητικά όλη αυτή η κατάσταση προφανώς και στα πολιτιστικά δρόμενα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το χώρο όπου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι ένα μικρό δωματιάκι από την παλιά δραματική σχολή του Δήμου, στο οποίο συστεγάζονται και άλλοι αθλητικοί, πολιτιστικοί και πολιτικοί σύλλογοι. Επίσης, να αναφέρουμε εδώ το ότι δεν υπάρχει δραματική σχολή πλέον στο Δήμο μας, είναι από μόνο του ένα δυσάρεστο γεγονός για τα πολιτισμικά μας. Δεν υπάρχει λοιπόν χώρος για τους συλλόγους, ούτε για τους στοιχειώδες, για να μπορούν να συζητούν, να συνεδριάζουν, ούτε απλά να υπάρχει ένα κοινό μέρος να βρίσκονται. Οι λύσεις αυτών των γραφείων είναι πρόχειρες και πρακτικά δεν διευκολύνονται οι σύλλογοι. Επίσης, και τις δραστηριότητες του συλλόγου που θέλει να αναπτύξει παίρνουν πάλι εμπόδια από τη διαθεσιμότητα των αιθουσών που υπάρχουν στο Δήμο. Ο Σύλλογος μέχρι στιγμής έχει δύο χρεωτικά τμήματα για παραδοσιακούς χορούς, ένα ενηλίκων και ένα παιδικό. Η αίθουσα που διατίθεται μας παραχωρείται για δύο μέρες, συγκεκριμένες ώρες, αφού εκεί δραστηριοποιούνται τουλάχιστον άλλοι πέντε εθνοτοπικοί σύλλογοι με δικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν, ο Σύλλογος πρέπει να συμπιέσει το πρόγραμμά του και τις ανάγκες του σύμφωνα με το υπάρχον πρόγραμμα της αίθουσας. Δεν υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να αναπτύξει άλλες δραστηριότητες που έχει γίνει η συζήτηση από το Διοικητικό μας Συμβούλιο. Φερειπίν μουσικά όργανα χοροδία, αφού θα συμπίπτουν στον ίδιο χώρο, ίδιες ώρες, πολλά τμήματα. Άρα λοιπόν, ο κάθε Σύλλογος όπως και ο δικός μας, αν θέλει να αναπτύξει πολύπλευρα δραστηριότητες, θα καταφύγει να ενοικιάσει κάποιο χώρο, επιβαρύνοντας το ταμείο του ή ζητώντας αυξημένες συνδρομές από τα μέλη. Έχουμε σαν αρχή του Συλλόγου μας ότι οι συνδρομές των μελών όπως και οι συνδρομές για τις δραστηριότητες μας θα είναι συμβολικές και δεν θα επιβαρύνουν υπέροχα την τσέπη του μέλους ή του συμμετέχοντα. Εδώ λοιπόν προκύπτουν τα εμπόδια και τα διέξοδα, αφού από τα ελάχιστα συμβολικά έσοδα των συνδρομών δωρεών του Συλλόγου καλύπτουν μια σειρά δραστηριοτήτων. Προσπαθούμε ως Σύλλογος να έχουμε εκδηλώσεις όπως βιντεοπροβολές των δειγματέων ιστορικού περιεχομένου του τόπου μας ή τη σύγχρονη ιστορία και γενικότερα. Εκδηλώσεις με επιδείξεις του χορευτικού, εκδηλώσεις για τα παιδιά. Επίσης, αφού μια σειρά ζητήματα δεν είναι ακόμα λυμένα στην εποχή μας, όπως η υγεία, ο Σύλλογος προσπαθεί να βοηθήσει, δίνοντας οικονομική βοήθεια στο μέχρι εκεί που μπορεί να προσφέρει. Δίνει οικονομική στήριξη σε δύσκολες στιγμές των συντοπιτών μας. Όλα αυτά σχεδιάζονται από το Σύλλογο για το Σύλλογο, με τα δικά μας πενιχρά μέσα και έχοντας πολύ μικρό και φτωχικό προϋπολογισμό. Παράδειγμα, περσινό ήταν το παραδοσιακό πανηγύρι μας, που μετά από τρία χρόνια εγκλεισμού και αρνητικής ψυχολογίας, ο κόσμος περίμενε πώς και πώς να βγει, να βρει το φίλο του συντοπίτη και την οικογένειά του σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γεγονός. Ο Σύλλογος μας, μετά κόπων και βασάνων, κατόρθωσε να οργανώσει ένα πανηγύρι με προσέλευση περίπου 2.000 κόσμου, χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από την επίσημη πολιτεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο, από την τσέπη του και παράλληλα με κάποιες δωρεές, όπως και τη συνδρομή άλλων εθνοτοπικών συλλόγων, οργάνωσε αυτό το παραδοσιακό πανηγύρι. Η συνεισφορά του Δήμου έφτασε στα ελάχιστα, δηλαδή παραχώρηση χώρου και στοιχειώδους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ανιδιοτελής προσφορά των μελών μας. Ακόμα και αν πούμε ότι συγκεντρώνεται ένα έμπλογο ποσό από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, προφανώς δεν είναι ανεξάρτητο και καλύπτουν ανάγκες που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να καλυφθούν από τα ιδία μέσα μας. Συνολικά η πολιτεία, Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο Πολιτισμού διακηρύττουν ότι ενδιαφέρονται για διατήρηση των πολιτισμικών παραδόσεων του τόπου μας γενικά. Όλα αυτά όμως τα λόγια. Η πραγματικότητα δείχνει άλλη εικόνα. Μηδέν οικονομική πόρη, ελάχιστη βοήθεια για τη στήριξη των δραστηριοτήτων μας, με ήδη ελάχιστες και ξεπερασμένες αίθουσες διδασκαλίας εν έτη 2023. Ενώ βλέπουμε τη διαχείριση των οικονομικών του κράτους για στρατικούς εξοπλισμούς και επενδύσεις να είναι υπέρογες. Ο πολιτισμός για την πολιτεία, μάλλον δεν είναι αξιόλογο πόρεμα και δεν δίνεται καμία σημασία για αυτό.
Έχοντας έννοια για όλες τις πολιτικές εξελίξεις, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στον πόλεμο στην Ουκρανία, αφού από την πρώτη στιγμή υπήρξε κείμενο καταδίκης με υπογραφές που στάθηκε στις αντίστοιχες πρεσβείες. Μας προβληματίζει το ότι λεφτά για πολέμους, επιδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και φιέστες υπάρχουν, αλλά για τη μείωση των τιμολογίων στα εκτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν εκτοξευτεί δεν υπάρχουν. Τα εισιτήρια για Ικαρία είναι πλέον απλησίαστα για τον οποιοδήποτε. Όσο δε μάλλον για μια λαϊκή οικογένεια. Το εισιτήριο για κατάστρωμα ενός ατόμου έχει φτάσει στα 58,5 ευρώ. Ούτε μονοήμερη κρασιέρα να πηγαίνει. Τα δρομολόγια για το χειμώνα είναι μόνο τρία, δηλαδή μιλάμε για αποκλεισμό του νησιού. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν στις κινητοποιήσεις με σωματεία και φορείς έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να διαμαρτυρηθούμε για τα πανάκριβα ακτοπλοϊκά. Ακόμα η κατάσταση των νοσοκομείων εντός Αττικής είναι τραγική με τεράστιες ελλείψεις. Φανταστείτε πώς μπορεί να λειτουργεί ένα περιφερειακό νοσοκομείο και ένα κέντρο υγείας στην Ικαρία. Υπάρχουν μόνιμες διαχρονικές ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ υπάρχει ιατρικός εξοπλισμός, δεν υπάρχει ειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό να το λειτουργήσει. Εμείς ως Σύλλογος θέλουμε να έχουμε λόγο στα κοινά και γι' αυτό ακριβώς κινητοποιούμαστε. Όπου υπάρχει ανάγκη για αγώνα, για στήριξη και προσφορά, είμαστε και εμείς αλληλέγγυοι γιατί είμαστε στο ίδιο μετερίζει. Θέλουμε να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας, να βελτιώσουμε τη ζωή μας και να συνεισφέρουμε συλλογικά. Ευχαριστούμε.